Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο, τον κύριο Κώστα Μητρόπαπα, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, παλιό φίλο και γνώριμο πλέον φίλο μάλλον του Ρεθύμνου γενικότερα. Καλημέρα. Καλημέρα σας και ευχαριστώ για τον χαρακτηρισμό. Είμαστε τώρα πλέον φίλοι εδώ, δεν είμαστε τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επανέρχεστε εδώ με μια δραστηριότητα η οποία πολύ εντυπωσίασε πέρυσι. Και περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα γίνει την νέα χρονιά αυτό το εξαιρετικό αθλητικό και ψυχαγωγικό event που απολαύσαμε στην παραλία του Ρεθύμνου, αυτοί οι αγώνες Άιζομαν και κλασικού τριάφλου υπό συνθήκες κορονοϊού. Είχαμε πολύ μεγάλα σχέδια τα οποία δεν τα έχουμε χαλάσει. Είμαστε αισιόδοξοι, πάντα συνετοί. Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι, τελειώνοντας αυτή την διοργάνωση, η οποία πραγματικά το λέει ο περισσότερος κόσμος, το σύνολο του κόσμου του Ρεθύμνου, ήταν εντυπωσιακή. Ωραίες εικόνες, ωραία πλάνα, όπως ακριβώς το είχατε προβλέψει και το είχατε πει, ότι το Ρέθυμνο που προσφέρει ένα χώρο στην καρδιά της πόλης να διαφημίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο, με την παραλία στο κέντρο της πόλης, με το ποδήλατο στον παραλιακό δρόμο, με το τρέξιμο στη συνέχεια, ήταν πραγματικά έτσι ένα γεγονός που ενθουσίασε όλο τον κόσμο. Ενθουσίασε τον κόσμο, ενθουσίασε το βίντεο το οποίο είδαν, ενθουσιάστηκαν όμως και οι αθλητές, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις επόμενες χρονιές. Και θέλω να ρέθουμε. Γιατί τα σχόλια των αθλητών, όταν μιλάμε για τριαθλητές, περιμένεις να δεις κυρίως τα σχόλιά τους για την ποδηλατική διαδρομή, που είναι και το επικίνδυνο και μεγάλες ταχύτητες. Τα σχόλια λοιπόν των αθλητών ήταν ότι πρώτη φορά ποδηλατήσαμε σε τόσο ασφαλή πίστα. Και σκεφτείτε ότι ποδηλατήσαμε μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου. Γιατί σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, παραδείγματος χάρη στην Καστοριά ή στη Σύρο που έχουμε ξανακάνει αγώνες τριάθλου, αυτός ένα μεγάλο κομμάτι των 20 ή των 40 χιλιόμετρων ποδηλάτου γίνονται εκτός πόλης. Εδώ λοιπόν όλο το ποδήλατο ήταν μέσα στην πόλη. Ήταν πάνω στον παραλιακό άξονα και ο κόσμος είχε την ευκαιρία να το παρακολουθήσει. Το να λένε λοιπόν ότι ήταν ένας από τους ασφαλέστερους αγώνες που έχουν ποδηλατήσει ποτέ αυτοί οι αθλητές, είναι εκείνο το οποίο μπορεί να οδηγήσει και άλλους στο μέλλον να έρθουν εδώ να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Και βέβαια αυτό που ζήσαμε, συγγνώμη σας διακόπτω, αυτό που ζήσαμε εμείς εδώ και διαπιστώσαμε άμεσα, το ενδιαφέρον πολλών ντόπιων να μετέχουν πλέον σε αυτή τη διαδικασία, και αυτό που μας έκανε τρομερή εντύπωση ότι ξεκίνησαν άμεσα να μπαίνουν στη σελίδα σας, να ψάχνουν τα δεδομένα, να ρωτούν αυτούς που είχαν πάρει μέρος στον περσινό αγώνα και να ξεκινήσουν προετοιμασία. Ήταν πολύ εντυπωσιακό. Το ενδιαφέρον του τόπου ήταν για μας ένα αναμενόμενο. Για σας ίσως ήταν εντυπωσιακό. Για μας ήταν αναμενόμενο υπό την έννοια ότι γνωρίζουμε ότι όπου παρουσιάζεται αυτό και έχουν την ευκαιρία να το δουν από κοντά, γιατί είναι ένα άθλημα που δεν είναι όπως το μπάσκετ, που θα δουν κάποιους μεγάλους αθλητές, αλλά δεν έχουν την ευκαιρία να παίξουν με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτόν τον αγώνα, μαζί με εκείνους που ήταν οι πρώτοι, έχουν την ευκαιρία αυτή τη χρονιά να λάβουν μέρος όποιος επιθυμεί. Δεν είναι κάτι που πρέπει να περάσεις διάφορα επίπεδα για να καταφέρεις κάποια στιγμή να φτάσεις. Mm-hmm. Και το ενδιαφέρον το αναμέναμε, όπως επίσης αναμένουμε και αυτή τη χρονιά πάλι να πολλαπλασιαστεί ακόμη περισσότερο, και στα νέα παιδιά βλέπουμε το ενδιαφέρον και των συλλόγων και των μεμονωμένων αθλητών και δημητικών αθλητών. Και αυτό είναι τελικά ο σκοπός που κάναμε όλο αυτό το πράγμα. Να αφήσουμε και πίσω μια παρακαταθήκη στην περιοχή που σχετίζεται με τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία. Τελικά τι μπορεί να γίνει φέτος εδώ, τι θα γίνει? Είστε στο Ρέθυμνο, μιλάτε εδώ με τους παράγοντες, με τον κύριο Λαχνιδάκη, τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για θέματα αθλητισμού. Ναι, είμαστε 2,5 ημέρες μαζί, από το πρωί μέχρι το βράδυ, έχουμε πάει σε όλες τις υπηρεσίες. Όπως αναμένω πλέον, πέρσι δεν το ανέμενα, είναι απίστευτος ο τρόπος με τον οποίο βρίσκονται δίπλα μας οι υπηρεσίες για να βοηθήσουν την διοργάνωση αυτή. Επομένως όλα προχωρούν. Φέτος έχουμε προσθέσει μια καινούργια παράμετρο που είναι το θέμα της πανδημίας. Έχουμε νωρίς δημιουργήσει ένα πρωτόκολλο, πριν ακόμη δημιουργηθούν τα πρωτόκολλα των Ομοσπονδιών και της Γενικής Γραμματείας. Είχαμε, λόγω του δικού μου αντικειμένου της εργασίας, ετοίμασα νωρίς
ένα πρωτόκολλο, ένα δικό μας υγειονομικό πλαίσιο, το οποίο το παρουσίασε στον κύριο Μαυρωτά, στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, και ο οποίος στη συνέχεια το έδωσε στην Επιτροπή την Υγειονομική του Υπουργείου και εγκρίθηκε πολύ νωρίς το πλαίσιο, το οποίο μάλιστα είναι και πολύ αυστηρότερο του πλαίσιου που αργότερα έβγαλε κάθε μία ομοσπονδία από τις δύο με τις οποίες συνεργαζόμαστε, Κολύμβησης και Μοντέρνου Πεντάθλου για το τρίαθλο. Όλα αυτά, αρκετά μάλλον από αυτά, είναι βελτιώσεις που θα τις κρατήσουμε στις διοργανώσεις μας. Κάποιες από αυτές, όπως οι μάσκες, σταδιακά, όταν υποχωρήσει όλο αυτό, θα αποχωρήσουν. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρόκληση και ως αθλητές και ως άνθρωποι οφείλουμε να κοιτάζουμε ψηλά και να δούμε πώς θα τη διαχειριστούμε. Πηγαίνοντας προς την ημερομηνία της εξαγωγής, που είναι 25-27 Σεπτεμβρίου, θα βλέπουμε και τις εξελίξεις μέχρι εκείνη τη στιγμή και θα προσαρμοζόμαστε σε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει. Είμαστε όμως αισιόδοξοι, σχεδιάζουμε τον αγώνα λαμβάνοντας όλες αυτές τις παραμέτρους, αλλά αγωνιστικά σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Σχεδιάζουμε τον αγώνα, μάλιστα όπως είχαμε υποσχεθεί, ο φετινός αγώνας θα είναι μεγαλύτερος, υπό την έννοια της μεγαλύτερης απόστασης του Άιζομαν. Πάμε στο quarter Άιζομαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πάμε στο Ολυμπιακό Τρίαθλο και στη μικρή απόσταση που είχαμε πέρυσι στο sprint, αλλά έχουμε διπλάσιο αγώνα τριάθλου και Άιζομαν, ίδιους αγώνες κολύμβησης 500 μέτρων για να μπορεί να λάβει μέρος ο κάθε ρεσιμιώτης ή ο κάθε κριτικός που τελευταία στιγμή αποφάσισε να μπορεί να έρθει να λάβει. Υπάρχουν και τα 2,5 και τα 5 χιλιόμετρα στην κολύμβηση. Και μεγαλώνουμε, διπλασιάζουμε τον αγώνα τρεξίματος, ο οποίος φέτος θα έχει και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο στην πόλη και στο Φάρο, αν θυμάστε που πήγαμε πέρσι, τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός μας, με πάρα πολλές παιδικές δραστηριότητες, ψυχαγωγικές και αθλητικές, παιδικό Άιζομαν επίσης και κολύμπι. Όλα αυτά θα λάβουν χώρα στο Ρέθυμνο στις 25 με 27 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Ενδιαφέρον συμμετοχές μέχρι στιγμής. Κοιτάξτε, έχουμε αρκετές συμμετοχές. Πέρσι είχαμε περίπου τις ίδιες, γιατί ξεκινήσαμε πολύ αργά πέρσι. Η έγκριση ήταν μετά τις εκλογές, αν θυμάστε, υπήρχε ένα περιβάλλον. Φέτος περιμέναμε να είχαμε δουλέψει πολύ περισσότερο τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, μετά δηλαδή την παρουσίαση τύπου που μας είχατε εδώ το Φεβρουάριο. Ήταν η στιγμή που έπρεπε να δουλέψουμε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά δυστυχώς οι προσπάθειες και οι σχεδιασμοί μας ανεκόπησαν. Ξεκινήσαμε τώρα, ξεκινήσαμε πριν από μία-δύο εβδομάδες, για να πούμε πιο δυναμικά στον κόσμο ότι υπάρχει ένα event το οποίο έχει αυτό, γιατί ξέρετε πρέπει να είμαστε και συνετοί σε σχέση με τις αποφάσεις της και των κυβερνήσεων. Περιμέναμε να δούμε και τι θα γίνει. Είχαμε τα lockdown. Τώρα λοιπόν υπάρχει μια δυνατή επικοινωνιακή καμπάνια, η οποία σιγά σιγά θα δημιουργήσει τη ζήτηση που θέλουμε προς τους αθλητές, το να το γνωρίσουν τι ακριβώς είναι. Αλλάξαμε και την εμπορική μας πολιτική. Θέλω να το πω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ένα πράγμα που βλέπει κανείς αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι δύσκολο ένας αθλητής να αποφασίσει αν θα πάει σε αυτόν τον αγώνα ή όχι. Ακόμη και ο ντόπιος. Ο ντόπιος εννοώ Κρήτη και Ρέθυμνο. Εμείς λοιπόν είχαμε μια πολιτική η οποία βασιζόταν στο πώς θα οργανώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τον αγώνα γίνεται. Είχαμε λοιπόν κάποια επίπεδα τιμών, κόστους συμμετοχής, τα οποία ξεκινούσαν στην αρχή του ανοίγματος των εγγραφών σε πολύ χαμηλό επίπεδο και σιγά σιγά σταδιακά ανέβαιναν μέχρι σε ένα σημείο που γινόντουσαν απαγορευτικά, όχι για να εισπράττουμε μεγάλα ποσά, αλλά για να αποθαρρύνουμε κάποιον να γραφτεί τελευταία στιγμή. Να έχουμε λοιπόν γνώση πόσα μετάλλια θα φτιάξουμε, πόσα μπλουζάκια θα φτιάξουμε, τι οργάνωση θα κάνουμε, για πόσα άτομα περιμένουμε να φτιάξουμε ζώνη αλλαγής. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ βασικά στο τρίαθλο και στις διοργανώσεις που κάνουμε. Φέτος λοιπόν ο άλλος δεν μπορεί να αποφασίσει. Αποφασίσαμε λοιπόν να αλλάξουμε εμείς την πολιτική μας και αντί να ανεβαίνουν τα επίπεδα του κόστους, φτιάξαμε μια πολιτική η οποία προσαρμόζεται κυρίως στην ανάγκη αυτή και κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα κατασκευάσουμε τελευταία στιγμή, όπως το t-shirt, το τσαντάκι, όσο πλησιάζεις προς τη διοργάνωση θα έχεις το δικαίωμα να λάβεις μέρος με ένα προσιτό κόστος, αλλά δεν θα έχεις μπλουζάκι, το οποίο αν θέλεις βέβαια θα μπορούσες συνέχεια να το παραγγείλεις, να κατασκευαστεί και να το παραλάβεις, αλλά σαν διοργανωτής δεν θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε 500 μπλουζάκια και τελικά να δώσουμε μόνο τα 100 ή να χρειαστούν και τα 500. Πρέπει να μπούμε σε μια κατάσταση που θα διευκολύνει και τον διοργανωτή να είναι καλά οργανωμένος και να δίνει
σωστό πακέτο. Και τέλος πάντων να μάθουμε ό,τι είναι να κάνουμε, το κάνουμε στην ώρα μας, έτσι. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός. Δεν κατηγορώ όμως κανέναν, γιατί η κατάσταση φέτος είναι εξαιρετικά δύσκολη, γι' αυτό αλλάξαμε εμείς και δεν εμένουμε στις ιδέες μας. Και επίσης δεν ήταν και γνωστό πέρσι το event εδώ. Τώρα ο Ρεθμιώτης και ο Κρητικός και η Ελλάδα του Τριάθλου και της Κολύμβησης γνωρίζουν τον αγώνα. Είναι όμως η κατάσταση που δεν επέτρεψε να μεταφραστεί αυτό και σε έγκαιρες εγγραφές. Αλήθεια είναι. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα πάνε, όχι ας ελπίσουμε, στη σίγουρη θα πάνε όλα καλά, ότι έγκαιρα τώρα θα γραφτούν οι περισσότεροι. Το πρόγραμμα είναι τριήμερο, από ό,τι είδαμε. Είναι τριήμερο από Παρασκευή μέχρι Κυριακή. Οι αθλητικές δραστηριότητες είναι Σάββατο και Κυριακή και κάποιες πρώτες δραστηριότητες ξεκινούν από την Παρασκευή. Έχει πολλές παιδικές δραστηριότητες. Μάλιστα θα είμαστε πάλι μαζί με την Αντωνία την Παπαδάκη που, με το σύλλογο της πάλης που θα στηθεί πάλι τα πει στην πλατεία, γιατί ήταν πολύ έξυπνη και πολύ όμορφη η ιδέα η περσινή του να έρθει ο σύλλογος αυτός και να δημιουργήσει μια τέτοια υποδομή στην πλατεία. Είμαστε ανοιχτοί να δεχτούμε και άλλες τέτοιες προτάσεις. Στον βαθμό που μπορούν να εξυπηρετηθούν θα το κάνουμε, γιατί θα θέλαμε να συμμετάσχει η πόλη περισσότερο με φορείς, με συλλόγους, με δραστηριότητες. Και γενικά θέλουμε να είναι μια εκδήλωση αυτή που ο Ρεθμιώτης να την αισθάνεται ως δική του, ότι φιλοξενεί τον επισκέπτη του Ρεθύμνου σε αυτή τη διοργάνωση. Είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε οτιδήποτε. Πάρα πολύ ωραία. Αγώνες για όλα τα επίπεδα, για όλες τις δυνατότητες τις αθλητικές. Δεν είναι μονάχα, είναι αυτό που είπατε ακριβώς, ότι ένας αγώνας που αν δει κανείς το πρόγραμμά του δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής και σε αθλητές χαμηλότερου επίπεδου. Δεν είναι κακό να το πούμε αυτό. Ή και προτάριδες. Έτσι, ακόμα και προτάριδες. Και ηλικιών. Ναι. Και ηλικιών. Οποιαδήποτε ηλικία. Δηλαδή έχουμε κολύμβηση. Αν κολύμβησε ανοιχτή θαλάσση, θα μπορούσε να κάνει ένα παιδάκι των τριών τάξεων του δημοτικού, των μεγάλων τάξεων του δημοτικού. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα αφήσουμε ένα παιδάκι μικρότερο να κολυμπήσει, αν οι γονείς του μας πούνε ότι μπορεί να λάβει μέρος. Μέχρι 80 χρονών. Έχουμε αθλητή 79 χρονών που πήρε μέρος στο Εξτέρα στην Αθήνα, στο τρίαθλο εκτός δρόμου. Είναι ανοιχτές οι πόρτες μας σε οποιονδήποτε έχει αθλητική σκέψη. Η αθλητική σκέψη δεν γερνάει ποτέ. Συνεργασίες, τριάδες αθλητών, ωραία πράγματα και βέβαια και για τους υπόλοιπους εμάς που δεν θα μετέχουμε ένα απολαυστικό θέαμα, μια πολύ ωραία εικόνα, το θυμίζουμε αυτούς τους ακροατές μας πέρυσι έτσι στα καφέ της παραλιακής, πραγματικά ήταν πολύ απολαυστικό το θέαμα. Προσπαθούμε τον κόσμο να το απολαύσει και ως θεατής. Ναι. Γιατί είναι κάτι μοναδικό να σκεφτούμε ότι έχουμε, πέρσι είχαμε και φέτος θα έχουμε επίσης τους δυνατότερους Έλληνες αθλητές και επίσης μαζί τους θα έχουν και ενδεχομένως και ξένους και επίσης μαζί τους θα έχουν και τους φίλους τους, τους γνωστούς τους που θα λάβουν μέρος σε αυτόν τον αγώνα. Ακούω από πολλούς, είμαι 2,5 μέρες εδώ στο Ρεθυμνό, ακούω από πολλούς ρεθυμιώδες ότι θα πάρουν μέρος. Ας έρθουν να δημιουργήσουν σκηταλοδρομία για το τρίαθλο, ας κάνουν πρώτα ένα μικρό κολύμπι ή ένα μικρό τρέξιμο, ας έρθουν να το παρακολουθήσουν από κοντά. Είμαι σίγουρος ότι θα το αγαπήσουν και στις επόμενες χρονιές να δείτε θα υπάρχουν ακόμη περισσότεροι τριαθλητές που θα δοκιμάσουν αυτό το πράγμα. Και πολλοί εθελοντές βέβαια, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Πολλοί εθελοντές. Αυτό που λέγανε οι αθλητές πέρσι για την ασφάλεια, θέλω να πω ότι οφείλεται στους εθελοντές, οφείλεται στα πατίνια, στην ομάδα των Πατινιών και στον Ποδηλατικό Σύλλογο που εγκατέστησε το σκηνή στον παραλιακό δρόμο. Τους ευχαριστούμε όλους εκείνους. Θέλω να σας πω ότι φέτος υπάρχει πιο οργανωμένη, πιο συντονισμένη προσπάθεια στο θέμα των εθελοντών. Χρειαζόμαστε περισσότερους εθελοντές, πάνω από 120 άτομα. Υπάρχει όμως μια συντονισμένη ομάδα που πλέον από το Δήμο, η οποία έδειξε και τον καλό της χαρακτήρα και την αποτελεσματικότητά της με τον COVID και τη βοήθεια στο σπίτι που προσέφερε κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων ημερών. Η οποία αυτές τις μέρες συνεννοηθήκαμε και θα ξεκινήσει μια πρώτη επικοινωνία με τα μέλη του που ξεπερνούν τα 500 άτομα. Είναι εξαιρετικό αυτό που βλέπουμε στο Ρεθυμνό. Να δούμε ποιοι ενδιαφέρονται να είναι κοντά στη διοργάνωση και συντονισμένα να φτάσουμε προς τη διοργάνωση και να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο και να αποφασίσουμε με ποιον τρόπο θα το διαχειριστούμε όλοι μαζί το σχέδιο της ασφάλειας στον αγώνα. Θα είναι πιο συντονισμένο και πιο αποτελεσματικό. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Βλέπω το Ρεθυμνό κινείται με πολύ γρήγορες ταχύτητες και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε.
Σας θα ευχαριστώ πάρα πολύ και θα είμαστε κοντά να τα ξαναπούμε. Βεβαίως, βεβαίως. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, Κώστας Μητρόπαπας, πραγματικά ένας εντυπωσιακός αγώνας, το τρίαθλο όπως αυτό θα διεξαχθεί εδώ στο Ρέθυμνο τον Σεπτέμβριο. Δηλώστε συμμετοχή έγκαιρα και νομίζω ότι είναι πραγματικά μια μοναδική ευκαιρία αθλητικής δράσης. Λοιπόν, πάμε σε